Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες για την παρουσία σας εδώ σε μια ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας. Κυρίως όμως να συγχαρώ τον Σπύρο τον Σακελαρόπουλο για την πρωτοβουλία που είχε για την έκδοση του βιβλίου αυτού και το Δικηγορικό Σύλλογο για αυτή την εκδήλωση. Και πρέπει να σας πω ότι καλοτυχίζω και ευχαριστώ την τύχη μου που μου επιφύλαξε την ανέλπιστη τιμή να είμαι ανάμεσα σε εκείνους που μιλάνε για τον Νίκο Μπελογιάννη σήμερα. Χωρίς να έχω την παραμικρή αυταπάτη ότι το μέγεθός μου θα ήταν δυνατόν να αναμετρηθεί ακόμα και με τη σκιά του. Θα σας απασχολήσω για τρία κεφάλαια. Το ένα είναι ορισμένα ιστορικά στοιχεία συμπληρωματικά με όσα είπε ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, που δίνουν έτσι ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο στη συγκυρία των δύο δικών. Το δεύτερο είναι το νομικό μέρος, συνοπτικά, οι κατηγορίες και οι ενστάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στις δύο δίκες Μπελογιάννη. Και το τρίτο είναι αυτό με το οποίο έκλεισε ο Ηλίας πριν, τι έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος εκείνα τα χρόνια, ποιο ήταν ο κανόνας και ποια ήταν η εξαίρεση από τις συμπεριφορές και τι μας διδάσκει η ιστορία και σαν δικηγόρους και υπερασπιστές. Ξεκινώντας λοιπόν από το χρονικό, να θυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 1949 συνεδριάζει η έκτη Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στο εξωτερικό μετά τη λήξη του εμφυλίου βεβαίως και αποφασίζει την αναδιοργάνωση των τοπικών οργανώσεων του ΚΚΕ στην Ελλάδα, του ΚΚΕ που βρίσκεται στην παρανομία φυσικά με τον νόμο 509 του 1947 και στέλνει ένα ικανότατο στέλεχος, ανέφερε ο Ηλίας ήδη αρκετά, τον Νίκο Μπελογιάννη, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα στις 7 Ιουνίου του 1950 με ψεύτικο διαβατήριο ως Ενερίκε Πανιώθ Αργεντινός. Λίγους μήνες πριν, στις 5 Μαρτίου του 1950, έχουμε βουλευτικές εκλογές από τις οποίες έχει προκύψει ένας κατακαιρματισμός δυνάμεων και συνεχής σχηματισμός βραχύβιων ασταθών κυβερνήσεων με πρωθυπουργό τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Ενώ την ίδια περίοδο ξεκινάει ο ψυχρός πόλεμος και ο ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σοβιετική Ένωση. Ξεκινάει ο πόλεμος στην Κορέα, στην οποία στη 31 Οκτώβρου του 1950 φεύγουν οι πρώτοι Έλληνες στρατιώτες. Και στις 20 Δεκεμβρίου του 1950 συλλαμβάνεται ο Μπελογιάννης στο σπίτι της οδού Πλαπούτα 19, όπου πήγαινε να ειδοποιήσει τον ένικο του σπιτιού Καλοφωλιά να μην πέσει στην παγίδα των παρακολουθήσεων που έχουν πέσει άλλοι σύντροφοι πρώτα. Δυστυχώς όμως το σπίτι παρακολουθείται ήδη έχει δοθεί, με αποτέλεσμα να μπει και να συλληφθεί. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1950 θεσπίζεται ο νόμος 1612 του 1950, ο οποίος επαναφέρει τον νόμο 375 του 1936 περί κατασκοπίας του Μεταξά που βρισκόταν σε αναστολή από το 1941, ενώ επαναφέρεται σε ισχύ και ο νόμος 509 του 1947 που είχε καταργηθεί από την κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου και το τρίτο ψήφισμα του 1946. Στις 5 Ιανουαρίου Στην 1η Ιανουαρίου του 1951 τίθεται σε ισχύ ο νέος ποινικός κώδικας και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη νομική σημασία και για τα νομικά ζητήματα τα οποία τέθηκαν στη δίκη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει δύο άρθρα μεταβατικών διατάξεων, το 472 και το 473. Το πρώτο εξ αυτών αναφέρει ποιοι ειδικοί νόμοι καταργούνται μετά τη θέση σε ισχύ του νέου ποινικού κώδικα και το δεύτερο αναφέρει ποιοι παραμένουν σε ισχύ. Οι νόμοι τους οποίους προανέφερα δεν μνημονεύονται ούτε στο 472 ούτε στο 473. Ο ποινικός κώδικας τίθεται σε ισχύ 1η-1η του 1951. Ο νόμος 1650 που είχε επαναφέρει το 509 και το 375 θεσπίζεται 31 Δεκάτου του 1950 και τίθεται σε ισχύ ποιος νόμος υπερισχύει, ο νεότερος τα λοιπά, θα τα πούμε στο νομικό μέρος. Στις 5 Ιανουαρίου του 1951 αποφασίζεται το κλείσιμο της εφημερίδας Δημοκρατικός που εξέδιδε η ΕΔΑ, ενώ στις 15 Τετάρτου 1951 έχουμε δημοτικές εκλογές με μεγάλη άνοδο των δεξιών δυνάμεων, με τον Κοτζιά στην Αθήνα με το 61% και στις 28 Αυγούστου του 1951 την έκδοση της εφημερίδας Δημοκρατική που επιχειρεί η ΕΔΑ αντί του Δημοκρατικού που και αυτή σε λίγο καιρό κλείνει από την κυβέρνηση. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1951 έχουμε νέες βουλευτικές εκλογές και μετά από διεργασίες άρνησης και άρνηση του Παπάγου για οποιαδήποτε συνεργασία σχηματίζεται η κυβέρνηση του Πλαστήρα στις 27 Οκτωβρίου του 1951. Στο μεταξύ
Η δίκη, η πρώτη δίκη του Μπελογιάννη, έχει αρχίσει στις 19 Οκτωβρίου, διαρκεί από τις 19 Οκτωβρίου μέχρι τις 16 Νοεμβρίου του 1951. Ο τόπος διεξαγωγής της, όπως και της δεύτερης δίκης, είναι η αίθουσα του τότε Α' Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, λόγω του ότι αυτή η αίθουσα είχε μεγάλη χωρητικότητα και στεγαζόταν στο τότε Αρσάκιο, δηλαδή στο σημερινό Συμβούλιο Επικρατείας. Εκεί γίνονται και οι δύο δίκες αυτές και διεξάγονται, από ό,τι φαίνεται και από το βιβλίο, μεσημεριανές ώρες μέχρι βράδυ. Και η δίκη αυτή, όπως είπα, τελειώνει στις 16 Νοεμβρίου του 1951. Λίγες μέρες πριν τελειώσει, στις 8 Νοεμβρίου του 1951, από το Βασιλικό Επίτροπο αναγγέλλεται ότι θα υπάρξει και δεύτερη δίκη. Και λίγες μέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου του 1951, και ενώ η δίκη η πρώτη βρισκόταν στο τέλος τους, ανακαλύπτονται οι ασύρματοι της Γλυφάδας και της Καλυθέας, γίνονται οι συλλήψεις Καλούμενου, Αργυριάδη και λοιπόν, και η αυτοκτονία του Βαβούδη. Λίγο καιρό πριν, τον Οκτώβριο του 1951, έχουμε τη σύλληψη του Δημήτρη Μπάτση. Το 1952, στις 19 Ιανουαρίου και αργότερα στις 3 Φεβρουαρίου, έχουμε μία πρώτη μαζική επανεμφάνιση της αριστεράς στο πολιτικό προσκήνιο με τις διαδηλώσεις για το Κυπριακό. Είναι η συμπλήρωση επετείου 2 ετών από το δημοψήφισμα της Κύπρου, το οποίο αποφάσισε την Ένωση. Και η αριστερά είναι εκείνη που δίνει το στίγμα στις διαδηλώσεις και κατακλείζει τους δρόμους με έτοιμα να φύγουν οι Άγγλοι από την Κύπρο και ενάντια στον αγγλικό ιμπεριαλισμό. Η επανεμφάνιση της αριστεράς προφανώς θορυβεί, είναι τότε που κλείνει η κυβέρνηση και την εφημερίδα Δημοκρατική, και μιας και λέμε και για δικηγόρους, κάποια ονόματα γνωστά αργότερα από τη δικηγορία, νεαροί τότε ασκούμενοι, ο Βασίλης Μπρακατσούλας και ο Γιώργος Γκρινιάτσος, είναι μεταξύ εκείνων που συλλαμβάνονται στην δεύτερη διαδήλωση για το Κυπριακό στις 3 Δευτέρου του 1952. Στο μεταξύ, στις 15 Φεβρουαρίου του 1952 αρχίζει η δεύτερη δίκη, η οποία διαρκεί μέχρι τις 1 Μαρτίου του 1952, και στη διάρκεια της, στις 27 Φεβρουαρίου του 1952, πάλι λίγες μέρες πριν τελειώσει, έχουμε τη δημοσιοποίηση μιας απόπειρας των κομμουνιστών να εισβάλλουν στα αεροδρόμια και να προκαλέσουν δολιοφθορές, ουσιαστικά δηλαδή το στήσιμο της δίκης των αεροπόρων, για τους οποίους ακολουθεί αργότερα τον Ιούλιο του 1952 παραπεμπτικό βούλευμα, και αργότερα ακολουθεί η πρώτη δίκη, στην οποία καταδικάζονται το καλοκαίρι του 1952, και ένα χρόνο μετά η αθώωση όλων. Στις 12 Φεβρουαρίου του 1952, και ενώ διαρκεί η δεύτερη δίκη Μπελογιάννη, Αργυριάδη, Καλούμενο και λοιπόν, με επιστολή του Νίκος Φλουμπίδης, αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ, και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να σώσει τον Μπελογιάννη από την καταδίκη ξανά σε θάνατο. Πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες καταδίκες σε θάνατο, 8 τον αριθμό από την πρώτη δίκη, έχουν ανασταλεί και δεν πρόκειται να εκτελεστούν με απόφαση της κυβέρνησης στα τέλη του 1951. Η επιστολή του Πλουμπίδη, πέρα από όσα αποτελέσματα έφερε εσωτερικά στο ΚΚΕ, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα στη δίκη την ίδια, η οποία λίγες μέρες μετά τελειώνει με τις καταδίκες σε θάνατο, στις οποίες θα αναφερθώ μετά. Βεβαίως, ο ίδιος ο Πλουμπίδης συλλαμβάνεται αργότερα τον Νοέμβριο του 1952, δικάζεται τον Ιούλιο του 1953 και εκτελείται στις 14 Αυγούστου του 1953. 54, συγγνώμη. Όσον αφορά την πρώτη δίκη, τώρα και το νομικό της μέρος. Όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη δίκη έχει 93 κατηγορούμενους για παράβαση του άρθρου 2 του νόμου 509 του 1947, σύμφωνα με το οποίο ως της επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλων σκοπών την διαβίαιων μέσων ανατροπήν του πολιτεύματος, του κρατούντος, προσέχτε αυτό, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπαση μέρους εκ του όλου της επικρατείας ή ενεργή υπέρ της εφαρμογής αυτών προσιλητισμών, τιμωρείται, εάν μην είναι αρχηγός ή οδηγός δια της ποινής των προσκέρων δεσμών, εις ιδίως δε βαρίας περιπτώσεις δια της ποινής των ισοβίων δεσμών ή του θανάτου, αν είναι δε απλούς συστασιώτης δια ποινής φυλακίσεως, εις ιδίως δε βαρίας περιπτώσεις δια της ποινής της ηρικτής ή των προσκέρων δεσμών. Ως ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση θεωρείται η εκτέλεση της πράξης εν δημοσίου τόπου παρόντων πολλών ή δια του τύπου
εάν ο προσιλητισμός ενεργείται δια χρημάτων κτλ. Είναι ένας νόμος με λίγα λόγια ο οποίος ποινικοποιεί τον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Αποτελεί σχεδόν αντιγραφή του ιδιώνυμου του Βενιζέλου, ο οποίος έχει περάσει δυστυχώς στην ιστορία ως δημοκράτης και εθνάρχης, του νόμου 4229 του 1929. Είναι έκδηλα αντισυνταγματικός, διότι προστατεύει το κρατούν κοινωνικό σύστημα, το οποίο δεν αποτελεί ένομο αγαθό προβλεπόμενο ή προστατευόμενο από το σύστημα, γιατί ποτέ κανένα ελληνικό σύνταγμα δεν προέβλεπε ή προστάτευε κρατούν κοινωνικό καθεστώς. Και τα λόγια αυτά προτού τα πει ο ομιλών, τα έχει πει ένας έξοχος διανοητής της αριστεράς, ο Παντελής Πουλιόπουλος, ο μόνος που τα χρόνια εκείνα, το 1930, έχει μπορέσει να δημοσιευτεί άρθρο του στο περιοδικό Θέμης, με όσο συντηρητισμό διέθετε τότε και βεβαίως με πρόλογο της Συντακτικής Επιτροπής ότι διαφωνεί με τις απόψεις του αυτές. Αυτός λοιπόν ο νόμος 509 του 1947, του οποίου σας διάβασα το άρθρο 2, με το άρθρο 1. Καταργεί, διαλύει υποχρεωτικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΕΑΜ και την Εθνική Αλληλεγγύη, τους ονομάζει προδότες κτλ. Και με αυτό το νόμο γίνεται η πρώτη δίκη των 93 κατηγορουμένων, εκ των οποίων 90 είναι παρόντες, έχουν 78 συνήγορους και υπολογίζονται σε 300 περίπου οι θεατές κάθε μέρα στη δίκη. Οι ενστάσεις οι οποίες προβάλλονται από την υπεράσπιση είναι κάποιες που θυμίζουν πάρα πολύ το σήμερα ακόμα. Ένσταση ακυρότητας της αστυνομικής προανάκρισης, ελήψη όρων αυτοφόρου διαδικασίας. Ότι δηλαδή δεν κατελήφθη το αδίκημα αυτό επ' αυτοφόρο τελούμενο και συνεπώς δεν είχε καμία αρμοδιότητα η χωροφυλακή να διεξάγει προανάκριση, αλλά έπρεπε να γίνει τακτική ανάκριση ή εν πάση περιπτώσει από δικαστικό σώμα. Δεύτερη ένσταση, αντιρρήσεις κατά της ανάγνωσης καταθέσεων μαρτύρων κατηγορίες και απέτηση αυτοπρόσωπης παράστασης προς εξυπηρέτηση της αρχής της αμεσότητας της δίκης. Να πούμε ότι όλοι σχεδόν οι μάρτυρες κατηγορίες είναι αξιωματικοί ή αξιωματούχοι μυστικών υπηρεσιών, χωροφυλακής κτλ. Και στις καταθέσεις αυτών στηρίζεται το όποιο αποδεικτικό υλικό των κατηγοριών. Τρίτη ένσταση είναι η ένσταση που έλεγα πριν ότι ο νόμος 509 του 1947 έχει καταργηθεί σιωπηρά από τη θέση σε ισχύ του νέου ποινικού κώδικα την 1η Ιανουαρίου του 1951 και σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ποινικού κώδικα που προβλέπει την αρχή της ευνοϊκότερης μεταχείρισης και την εφαρμογή του υπιότερου νόμου για τον κατηγορούμενο, αλλά και με το άρθρο 135 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα, το οποίο προβλέπει, τυποποιεί το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, το οποίο αποτελεί τη ρυθμιστέα ύλη και του νόμου 509 του 1947, προβλέποντας την ποινή της ισόβιας κάθριξη αντί εκείνης του θανάτου και άρα είναι υπιότερος. Τέταρτη ένσταση, ότι είναι ακαθόριστη η ιδιότητα κάθε κατηγορουμένου ως αυτουργού, ηθικού αυτουργού ή συνεργού ή εν πάση περιπτώσει δεν προσδιορίζεται η μορφή τέλεσης του αδικήματος παρενός εκάστου των κατηγορουμένων, πράγμα το οποίο καθιστά άκυρο το κατηγορητήριο και άγει στην ανάγκη επανάληψης της τακτικής ανάκρισης για να προκύψουν στοιχεία να προσδιοριστούν οι ιδιότητες και να επακολουθήσει η δίκη. Πέμπτη ένσταση, η παραβίαση της αρχής του φυσικού δικαστή, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι η υπόθεση δικάζεται από έκτακτο στρατοδικείο, τη μία και η άλλη δίκη, τα οποία προβλέπονται από ένα βασιλικό διάταγμα που έχει εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του τρίτου ψηφίσματος, που όμως καθόν χρόνο εξεδόθη το τρίτο ψήφισμα βρισκόταν σε αναστολή και κατά συνέπεια είναι αντισυνταγματικό και ανίσχυρο και ζητείται η υπόθεση να επανέλθει στην αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων. Δικηγόροι στη δίκη αυτή αναφέρονται όλοι στο βιβλίο. Να πω και εγώ μερικά ονόματα, ήδη ακούστηκαν κάποια. Άγγελος Τσουκαλάς, Άγγελος Προκοπίου, Μινάς Γαλαίος, Θεόδωρος Κατριβάνος, Μπαμπάκος Δημήτρης, Σταύρος Κανελόπουλος. Οι υπερασπιστικές γραμμές θα έλεγα ότι διακρίνονται σε τριών ειδών. Είναι η ηρωική γραμμή της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης και της υπεράσπισης του ΚΚΕ, μια γραμμή η οποία οδηγεί στην καλύτερη περίπτωση στα ισόβια και στη χειρότερη σε θάνατο. Είναι οι απλώς αρνητικές υπερασπιστικές γραμμές, δηλαδή αυτές οι οποίες αρνούνται την κατηγορία χωρίς να καταγγέλουν το ΚΚΕ ή εν πάση περιπτώσει να αποστασιοποιούνται ή να το μέμφονται πολιτικά. Και βεβαίως είναι και υπερασπιστικές γραμμές συνεργασίας με την ασφάλεια, οι οποίες είτε ανακαλούνται, είτε εκδηλώνονται στην προδικασία και ανακαλούνται στην κύρια δίκη, είτε παραμένουν και στην κύρια δίκη. Πρέπει να πούμε ότι από το αποτέλεσμα της δίκης, όπως πολύ σωστά καταγράφει ο Σπύρος στο βιβλίο του και εν μέσω πολλών άλλων ενδιαφερόντων στατιστικών στοιχείων, είναι ότι από όσους
υπεράσπισαν πολιτικά το ΚΚΕ, δεν υπήρξε κανένας που να αθωωθεί, εκτός από δύο οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί αποδεδειγμένα δεκαετίες πριν. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Κορδάτος, ο γνωστός ιστορικός, για τον οποίο ειλικρινά δεν έχω εντοπίσει για το βιβλίο ότι γενικά αν υπήρχε παραμικρή ένδειξη ενοχής εναντίον του. Είναι γνωστό ότι ο Κορδάτος είχε πάψει να είναι γραμματέας του ΚΚΕ το 1922 και ότι το 1924 αποχώρησε λόγω διαφωνίας του για τη γραμμή σχετικά με το Μακεδονικό και ότι δεν είχε πράγματι καμία σχέση, αλλά ήταν τόσο ευρεία η σάρωση που κατά τη γνώμη μου ήθελε να κάνει η τότε κυβέρνηση και οι ασφαλίτικοι μηχανισμοί μέσα σε όλο το διεθνές αυτό περιβάλλον, που οτιδήποτε περπατούσε, κολυμπούσε και είχε σχέση με το ΚΚΕ έστω και παλιά έπρεπε να απειληθεί, να κατασταλεί και εν πάση περιπτώσει να τρομοκρατηθεί. Από τους 22 ενόχους λοιπόν χωρίς αναστολή, οι 12 είναι που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο και από εκεί και πέρα υπάρχουν 70 στους 92 που αθωώθηκαν ή πήραν αναστολή και βεβαίως είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν τη στάση για την οποία μίλησα πριν. Δεν είναι του παρόντος να κάνω καμία κριτική, είναι εύκολο εκ των υστέρων και μετά Χριστό να κάνει κανείς προφητείες. Έχοντας υπόψη ότι σε εκείνη την περίοδο η ενασχόληση με την πολιτική δεν ήταν ανάλωση ελεύθερου χρόνου, αλλά ήταν στοίχημα ζωής και θανάτου. Πρέπει να πω ακόμα, είναι γνωστό από την ιστορία, ότι πολλοί και από εκείνους οι οποίοι τήρησαν τότε μία γραμμή συνεργασίας επανήλθαν στην αριστερά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και είχαν μία αξιοπρεπή διαδρομή μέχρι το τέλος της ζωής τους, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Τώρα. Έρχομαι στη δεύτερη δίκη. Η δεύτερη δίκη, όπως είπαμε, ξεκινάει στις 15 Φεβρουαρίου και τελειώνει την 1η Μαρτίου του 1952. Η δεύτερη λοιπόν αυτή δίκη έχει ως αντικείμενο κατηγορίας πλέον όχι το νόμο 509, αλλά την τέλεση κατασκοπίας στο άρθρο 300, του νόμου 375 του 1936 του Μεταξά, που όπως προείπα είχε ανασταλεί από το 1941 και επαναφέρθηκε σε ισχύ στα τέλη του 1950. Και εδώ έχουμε μία δίκη με 29 κατηγορουμένους, 21 άντρες και 8 γυναίκες, και έχουμε και εδώ πέρα τις εξής ενστάσεις. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένσταση ακυρότητας λόγω ανεπαρκού στήρησης υπερασπιστικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα βέβαια δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι συνήγοροι καταγγέλουν ότι τα κλητήρια θεσπίσματα έχουν επιδοθεί στις 9 Φεβρουαρίου του 1952 και η δίκη αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου του 1952 και μέσα στον ελάχιστο χρόνο των 6 ημερών, μέσα από τα κρατητήρια της ασφάλειας, πρέπει οι συνήγοροι, χωρίς δικογραφία και με πολλές άλλες δυσκολίες, τις οποίες θα αναφερθώ μετά, να υπερασπίσουν ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν με θάνατο. Δεύτερη ένσταση είναι η ένσταση δεδικασμένου από την προηγούμενη δίκη, της οποίας η απόφαση δεν έχει συσχετιστεί ακόμα, ίσως δεν έχει καθαρογραφηθεί καν με τη δεύτερη δίκη, με το εξής σκεπτικό, ότι εφόσον έχουμε εδώ πέρα έκδοση οριστικής απόφασης με το νόμο 509 του 47, ο οποίος τιμωρεί την με οποιοδήποτε τρόπο εφαρμογή ιδεών που έχουν σαν σκοπό την ανατροπή του πολιτεύματος, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος, την απόσπαση μέρους επικρατείας κτλ., εδώ έχουμε μια ειδικότερη έκφανση του τρόπου με τον οποίο οι δράστες επιχειρούν να πράξουν, να πραγματοποιήσουν τους παραπάνω σκοπούς. Ένα από αυτά τα μέσα είναι η τέλεση κατασκοπίας και άρα απορροφάται κατηδέαν η διενέργεια της κατασκοπίας από το νόμο 549 και βεβαίως είναι εμφανής η σημασία του σκεπτικού και του δεδικασμένου της προηγούμενης δίκης για την παρούσα και γι' αυτό το λόγο ζητείται ο συσχετισμός της δικογραφίας. Η τρίτη ένσταση είναι η σιωπηρή κατάργηση του άρθρου 375 του 1936 μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου ποινικού κώδικα την 1η Ιανουαρίου του 1951. Ο νέος ποινικός κώδικας θεσπίζει τα άρθρα 146, 148, 149 που αφορούν την κατασκοπία, τη στοιχειοθετούν, την τυποποιούν και κατησχύει ως ειδικότερος, αλλά και ως νεότερος από το νόμο 1612 της 31ης 12ης του 1950, ο οποίος, όπως είπαμε, επαναφέρει σε ισχύ τον 375 του 36. Αλλά η ένσταση αυτή έχει και ένα σκέλος ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι στην ελληνική νομοθεσία, δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το κείμενο 375, δεν υπάρχει καν ορισμός της κατασκοπίας. Δικάζονται δηλαδή χωρίς αδίκημα οι κατηγορούμενοι αυτοί και οι συνήγοροι δεν εξαντλούνται σε αυτό. Παίρνουν ως δάνειο τον ορισμό της κατασκοπίας από την
τέταρτη σύμβαση της Χάγης στην οποία έχει προσχωρήσει η Ελλάδα, αφού το ελληνικό κείμενο δεν περιέχει κανένα ορισμό της κατασκοπίας, και παραθέτουν στο δικαστήριο ότι η σύμβαση αυτή στοιχειοθετεί την κατασκοπία όταν συντρέχουν τα εξής στοιχεία. Πρώτον, εμπόλεμη κατάσταση. Δεύτερον, συλλογή πληροφοριών εντός ζώνης επιχειρήσεων. Και τρίτον, πρόθεση ανακοίνωσης στον έτερο εμπόλεμο. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει τίποτα από τα τρία και συνεπώς το κατηγορητήριο αυτό είναι νομικά ασύστατο. Βεβαίως, είναι περιττό να σας πω ότι καμιά από αυτές τις ενστάσεις δεν γίνεται δεκτή. Απορρίπτονται όλες και η δίκη προχωρά και παράγει 8 θανατικές αποφάσεις, εκ των οποίων οι δύο ήταν αιτήσεις θανάτων, του Μπελογιάννη και του Αργυριάδη, και 6 άπαξ, Μπάτσης, Καλούμενος, Ιωαννίδου, Λαζαρίδης, Μπισμπιάνος, Τουλιάτος. Η δίκη, όπως προαναφέρθηκε, λήγει στις 16 Μαρτίου. Από τους 8 θανατοποινήτες υποβάλλουν αιτήσεις χάριτος και οι 8. Γίνονται δεκτές οι 4, απορρίπτονται οι υπόλοιπες 4. Ξεσπάει ένα διεθνές κίνημα συμπαράστασης στον Μπελογιάννη που περιλαμβάνει στους κόλπους του προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως είναι ο Παύλο Πικάσο, ο Λουί Αραγκόν, ο Πολελιάρ και πάρα πολλοί, ο Παύλο Νερούδα και πάρα πολλοί άλλοι. Διαδηλώσεις γίνονται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και κάθε βράδυ εκατοντάδες άνθρωποι είναι έξω από τις φυλακές Αβέροφ, προσπαθώντας, εν πάση περιπτώσει, έχοντας τη διάθεση να μην περάσει το καμιόνι για την εκτέλεση απ' έξω. Φεύγουν μόνο το Σάββατο το βράδυ, γιατί τις Κυριακές εκτελέσεις δεν κάνανε ούτε οι Γερμανοί. Το Σάββατο όμως, 29 Μαρτίου του 1952, είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι όταν συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πλαστήρα, αποφασίζει να ζητηθεί μεν χάρη από τον Βασιλιά, αλλά όχι η επαπειλή παραιτήσεως της κυβερνήσεως, με το σκεπτικό ότι και η κυβέρνηση θα παραιτηθεί και οι εκτελέσεις θα γίνουν. Αποστέλλεται ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτριος Παπασπύρου, μετέπειτα Παλάτζας κτλ., στο παλάτι για να δει τον Βασιλιά Παύλο, και στις 8 η ώρα το βράδυ συναντά τον Βασιλιά και ο Βασιλιάς απορρίπτει την αίτηση χάριτος. Η απόρριψη της αίτησης χάριτος δεν κοινοποιήθηκε ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο ήταν κλειστό λόγω του ότι ήταν Σάββατο βράδυ. Έγινε γνωστή στο Βασιλικό Επίτροπο, εκείνος με τη σειρά του έδωσε εντολή στον διοικητή μεταγωγών και στο στρατιωτικό διοικητή Αττικής να προχωρήσουν στην εκτέλεση. 2:30 μέσα στη νύχτα, ούτε καν τα χαράματα, τους πήραν και τους εκτελέσανε. Περνάω στο τρίτο κεφάλαιο για να κλείνω. Τι έκανε ο Δικηγορικός Σύλλογος εκείνα τα χρόνια? Η αίθουσα, η ιστορικότητα του χώρου το επιβάλλει και δεν μπορούμε να φύγουμε από το πεπρωμένο μας αν δεν δούμε δύο πράγματα. Ναι, αγαπητέ Πρόεδρε, όντως, για εκείνο το Σύλλογο δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Για τους συναγωνιστές μας, δικηγόρους υπερασπιστές εκείνης της δίκης, πρέπει και να εξηγηθώ. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ήταν ένα συντηρητικό προπύργιο, συντεχνιακό. Ήταν ένα σύλλογο στον οποίο δικαίωμα εκλέγεστε τότε είχαν μόνο οι παραρίο πάγο δικηγόροι και είχε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1940 με προέδρους διορισμένους από κατοχικές κυβερνήσεις σε διοικούσες επιτροπές, ένας εκ των οποίων ο Νικόλαος Ροντήρης εξελέγει στη συνέχεια το 1949 και ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μέχρι τον Νοέμβριο του 1951 που πέθανε, διαρκούσε στις δίκες Μπελογιάννη. Ο άνθρωπος αυτός, επί προεδρίας του, λίγα χρόνια πριν, το 1947, είχε απορρίψει αίτημα συγγενών εξορίστων δικηγόρων για να ζητήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών την απόλυσή τους από την εξορία. Είχε διώξει πειθαρχικά τον Μιλτιάδη Πορφυρογέννη, ένα έξοχο στέλεχος της αριστεράς δικηγόρων, για δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει σε διεθνές συνέδριο καταγγέλλοντας τη λευκή τρομοκρατία στην Ελλάδα. Είχε σιωπήσει στη δολοφονία του αγωνιστή δικηγόρου Γιώργου Πουλίδη μέσα στο στρατοδικείο της Τρίπολης την ώρα που αγόρευε. Και είχε υποχρεώσει υπαλλήλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε δήλωση νομιμοφροσύνης, την οποία είχαν υπογράψει όλοι πλην ενός, του Μιχάλη Βουρνά, δικηγόρου αδερφού του γνωστού ιστορικού Τάσου Βουρνά, τον οποίο και απέλυσε ο κύριος Ροντήρης επειδή δεν υπέγραψε. Μάλιστα, είχε επιχειρήσει εκβιαστικά και είχε καταφέρει να αποσπάσει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και μάλιστα, όχι ομόφωνη, με μόνο 3 ψήφους διαφορά υπέρ. Με την οποία έχει αποφασιστεί, ακούστε, να υποχρεωθούν όλοι οι δικηγόροι των Αθηνών, όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, να υποβάλουν δηλώσεις νομιμοφροσύνης προς το καθεστώς επαπειλή διαγραφής. Και βέβαια δεν τόλμησε ποτέ να εφαρμόσει αυτή την απόφαση.
για τη δίκη Μπελογιάννη, συνεπώς και για όλο εκείνο το κλίμα, μην περιμένετε κάποια διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου, κάποια καταγγελία, κάποια συμπεριφορά σαν αυτή που συνηθίσαμε και οικοδομήσαμε τα χρόνια αυτά στο Δικηγορικό Σύλλογο και τον καταστήσαμε φυσικό συλλογικό υπερασπιστή δικαιωμάτων και ελευθεριών. Το μόνο που έκανε εκείνη η διοίκηση για τη δίκη του Μπελογιάννη ήταν να απορρίψει το αίτημα του Γάλλου δικηγόρου Ντενερή να παραστεί στη δίκη του Μπελογιάννη ως συνήγορος υπεράσπισης. Και σιώπησε φυσικά για όλες τις δομικές αυθαιρεσίες και την τρομοκρατία. Ήταν μια περίοδος που οι συνήγοροι υπερασπιστές ακόμα δεν είχαν αρχίσει να διεκδικούν συνδικαλιστική κυριαρχία και θόκους. Ο χαρακτήρας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών άρχισε να αλλάζει από το 1955 με τη θέσπιση του νέου δικηγορικού κώδικα, με τη νέα κίνηση δικηγόρων η οποία άλλαξε το συσχετισμό των δυνάμεων, την προϊόντα ριζοσπαστικοποίηση και αργότερα τη συνάντηση με τα κινήματα για το Κυπριακό, για το 114, για τους Λαμπράκηδες, την Ειρήνη, το αντιδεκτατορικό κίνημα, την κατάληψη της νομικής και του Πολυτεχνείου και τη μεταπολίτευση. Και σιγά σιγά ο συνήγορος υπερασπιστής άρχισε να κυριαρχεί και να αναδεικνύει συνδικαλιστικές ηγεσίες. Ήδη το 1956 ο Μιχάλης Βουρνάς επαναπροσλήθηκε στο Σύλλογο, έγινε διευθυντής και τελεύτησε το βίο του τον Φεβρουάριο του 1992 ως διευθυντής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών επί Προεδρίας Αθανασίου Ζερβόπουλου. Και τα επόμενα χρόνια φτάσαμε όταν πια μαζικοποιήθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος, μπορούσαν να ψηφίζουν όλοι οι δικηγόροι χωρίς εξαιρέσεις, να αναδειχθούν σε κορυφαίες συνδικαλιστικές θέσεις ηγεσίας, μεγάλες ιστορικές μορφές υπερασπιστικές, για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι σε ανθρώπους μόνο που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο Ευάγγελος Μαχαίρας, από το οποίο το βιβλίο για την ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου αντλώ πολλά από αυτά τα οποία έπα και το συνιστώ μαζί με το βιβλίο του Σπύρου, και ο Τάκης ο Παπάς. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να κουράσω περισσότερο. Νιώθω περήφανος που ανήκω σε μια αριστερά που βγάζει Μπελογιάννηδες και σε ένα δικηγορικό σύλλογο που έχει μέσα του αγωνιστές. Και να πω ένα τελευταίο, ότι θα ήταν ένα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου και ο Νίκος Μπελογιάννης, γιατί υπήρξε φοιτητής της νομικής, αλλά δικηγόρος δεν έγινε ποτέ. Και γιατί τον διαγράψανε από τη νομική τότε με τις φυλακές και τις εξορίες, και γιατί αντί για την καριέρα, και αυτός, όπως και ο Πουλιόπουλος και ο Προφυγερογέννης και άλλοι, προτιμήσανε το κίνημα. Οι ηρωικές τους μορφές μας οδηγούν ακόμα, μας εμπνέουν και μας ενώνουν. Ευχαριστώ.